Χαίρετε. Βλέπουμε το χάρτη του GBP USD και σήμερα είναι Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και η ώρα είναι 13:40 πρώτα λεπτά. Είμαι η Σοφία Σταυροπούλου και αυτό είναι ένα video signal για τους FX-holics μου, τους Έλληνες FX-holics μου στο YouTube, χρησιμοποιώντας το Ichimoku Cooking Kohio, τις Bollinger Bands, τα Fractals και τους Stochastics. Στο μηνιαίο χάρτη βλέπουμε ότι παρά την πολύ μεγάλη πίεση που δέχτηκε το ζευγάρι να πέσει και από ό,τι φαίνεται δεν έχει καλύψει και όλο το κενό μεταξύ της τιμής, του επίπεδου που η τιμή έκανε συσσωρευτική κίνηση πριν από χρόνια και της καμπύλης της κάτω Bollinger Band, δεν το έχει καλύψει. Παρ' όλα αυτά δείχνει πολύ ισχυρή διάθεση ανόδου, ανωδικής, έστω διορθωτικής κίνησης. Η διάθεση αυτή είναι πιο ξεκάθαρη στο time frame της εβδομάδας, στον εβδομαδιαίο χάρτη, όπου βλέπουμε την Kijun Sen να έχει επιπεδωθεί, ενώ η μεσαία Bollinger Band είναι σε γωνία μαζί της και προεξέχει προς τα κάτω. Ενδεικτικό σαφούς ανωδικής διάθεσης της τιμής για τώρα. Στο time frame της ημέρας βλέπουμε ότι έκανε μια στατιστική επαλήθευση στο επίπεδο της μεσαίας Bollinger Band και υπάρχει αυτή βέβαια η τρομερή range, η καθοδική, και υπάρχει και αυτό το κενό μεταξύ της συσσωρευτικής κίνησης της τιμής και της κάτω Bollinger Band. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι μία range μπορεί να ακυρωθεί από ένα ξέσπασμα και εάν το ζευγάρι, εάν η τιμή κατάφερε να επιπεδώσει τη μεσαία Bollinger Band και να επιπεδώσει και το προωθημένο κούμο μετά από μια τόσο μεγάλη πτώση, ενδεχομένως να μας ξαφνιάσει με τη δύναμή του να εκτιναχθεί ανωδικά. Ακόμη όμως, και αν ολοκληρώσει την καθοδική range στο daily, που σημαίνει ότι στο time frame των 4 ωρών θα κάνει μια βουτιά αρκετά βαθιά ώστε να μηδενίσει το, να λιώσει τελείως το μπούλι σκούμο και να το μετατρέψει σε flat και bearish, σε επίπεδο και bearish. Ακόμα λοιπόν και αν συμβεί αυτό, το επίπεδο εισόδου που δίνω από το time frame της μιας ώρας είναι σε τέτοιο σημείο που θα αποφύγουμε μια λανθασμένη κίνηση. Αν η τιμή θέλει να συνεχίσει καθοδικά, δεν θα επηρεάσει καθόλου, δεν θα μας προκαλέσει κάποια ζημιά. Αν πραγματικά όμως θέλει να πάει προς τα πάνω, το επίπεδο που δίνω είναι ένα στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Αν δείτε λοιπόν στο time frame της μιας ώρας, στο επίπεδο 1.2276, λίγα πιπς πιο πάνω, το πιο πιθανό, λίγα πιπς πιο κάτω. Αν δείτε ένα ισχυρό κερί να κλείνει, όχι ένα spike, ένα κορμί κεριού να κλείνει εκεί και το επόμενο κερί είναι ανωδικό, χωρίς να τοποθετήσετε pending order από πιο πριν, και αν δείτε τη μεσαία Bollinger Band να έχει κλείσει ανωδική και τις άκρες των άνω και κάτω Bollinger Bands να είναι σε ανωδικό συσχετισμό, ενώ οι τρεις από τις πέντε γραμμές του Ichimoku, η κόκκινη, η πράσινη και η μπλε, η κόκκινη, η Tenkan Sen, η πράσινη, η Chikou Span, η μπλε, η Kijun Sen, να είναι πάνω από το κούμο, με την κόκκινη και την πράσινη, την Tenkan Sen και την Chikou Span να έχουν κλείσει ανωδική, ενώ το προωθημένο κούμο θα είναι bullish, όχι bearish όπως είναι τώρα, θα είναι bullish και θα πετάει, θα έχει και τις δύο του άκρες, και τις Chikou Span A και τις Chikou Span B, με σαφή ανωδική κλίση. Αν τα δείτε όλα αυτά και ταυτόχρονα στο Stochastics έχουν κλείσει ανωδική, τοποθετείτε ένα buy order στο υποθετικό, επαναλαμβάνω, επίπεδο 1.2276. Κανένα ρομπότ και κανένας αυτοματισμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, γι' αυτό μην βάλετε pending order. Έχετε το νου σας, αξίζει να περιμένετε, να βεβαιωθείτε
ότι όλα τα κριτήρια πληρούνται για να τοποθετήσετε την εντολή, το buy. Και τοποθετήσετε το stop loss στο 1.2155. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ προτιμότερο να μπείτε με καθυστέρηση και 20 και 30 και 40 pips παρά να βιαστείτε. Δεν υπάρχουν επίγουσες καταστάσεις στο Forex. Επίγουσες γίνονται οι καταστάσεις όταν βιαζόμαστε και δεν σεβόμαστε κριτήρια. Το ρίσκο εισόδου θα είναι στα 120 pips και δίνω δύο take profit targets. Το πρώτο είναι στο 1.2426 και το δεύτερο στο 1.2521. Πρώτα θα πάτε για το πρώτο, μην πάτε κατευθείαν για το δεύτερο. Πρώτα λοιπόν τοποθετήστε το πρώτο take profit target. Συνιστώ όταν η τιμή φτάσει και πλησιάζει αυτό το επίπεδο να κλείσετε με το χέρι τη θέση και όχι να περιμένετε να χτυπηθεί το stop loss. Κάποιοι brokers έχουν καθυστέρηση στην εκτέλεση της εντολής take profit target. Και πώς θα διαχειριστείτε το trade για να πάτε για το δεύτερο. Πάντα από το time frame εισόδου, από το time frame της μιας ώρας, όταν βγούμε, επειδή χτυπήθηκε το take profit ή επειδή κλείσαμε τη θέση, ελέγχουμε αν είναι σε εξέλιξη ξέσπασμα ανωδικό. Αν είναι σε εξέλιξη ξέσπασμα ανωδικό, με όλα τα κριτήρια που ήδη προανέφερα για να μπούμε στο παρόν trade, μπαίνουμε αμέσως ξανά, τοποθετούμε ξανά ένα buy order και το stop loss στο αρχικό επίπεδο 1.2155, όπου και αν είναι η τιμή σε εκείνη τη φάση. Και πάμε για το δεύτερο take profit target στο 1.2521. Εάν, το πιο πιθανό, η τιμή έχει ξεκινήσει να κάνει διορθωτική καθοδική κίνηση, περιμένουμε υπομονετικά να τελειώσει η καθοδική κίνηση στο H1 και όταν δούμε στο H1 κερί ανωδικό πολύ ισχυρό να κλείνει πάνω από τη μεσαία Bollinger Band και πάνω από την Tenkan Sen, την κόκκινη γραμμή του Ichimoku, και η Tenkan Sen έχει κλείσει ανωδική, ενώ το προωθημένο κούμο είναι bullish και πετάει και οι δύο του άκρες με κλείσει ανωδική, τότε λοιπόν τοποθετούμε ένα δεύτερο buy, το stop loss πάλι στο αρχικό επίπεδο, στο 1.2155 και το take profit target στο δεύτερο επίπεδο, 1.2521. Πρόκειται για ένα trade το οποίο έχει την δυνατότητα να μας δώσει συσσωρευτικά 240 και πλέον pips. Είναι εξαιρετικό, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή στην είσοδο. Επαναλαμβάνω, εάν πάτε για το πρώτο take profit target που έχει τη δυνατότητα να δώσει 150 pips και μπείτε με καθυστέρηση 40 και 50 pips, δεν είναι λάθος, δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλύτερα να μπείτε με τη βεβαιότητα, την απόλυτη, παρά να βιαστείτε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλά pips!